τρίχα! Τι να κάνω! Να μου κουρέψετε το σακάκι! Και μάλιστα πολύ κοντά! Να μην του μείνει τρίχα! Φεύγω τώρα από εδώ! Όσο είναι ακόμα καιρός! Δεν θα το μετανιώσει! Αυτή την εποχή στα χωριά κουρεύουν τα πρόβατα. Πας λοιπόν σε ένα χωριό, δίνεις κάτι στο χωρικό που τα κουρεύει και πάει τέλεια η δουλειά σου! Αλλά! Πέρασε το για ιδιωτικό πρόβατο! Προσωπικά δικό μου! Μόνο κούρεψε το επιτέλους! Βαν Κυρίλοφ Αντώνοφ. Μάλιστα, εγώ είμαι! Οδός, αριθμός, ταυτότητα. Υπόγραψα εδώ. Μάλιστα. Ορίστε. Πώς ασχολούμαι με τη γλώσσα, τα γράμματα, τις προτάσεις. Τι φάρσα καλέ! Έλα εδώ να δεις. Για τρίτη φορά πήρα αυτή την κλίση. Σας καλούμε να προσέλθετε μέσα σε τρεις μέρες για να εξοφλήσετε το φόρο για το πρόβατο που εκτρέφετε. Θα πρόκειται ασφαλώς για κάποιο λάθος. Πού είναι η Αλεπού? Ορίστε. Για να εξετάσουμε το πρόβλημά σας, πρέπει πρώτα να μας φέρετε μια σκοτωμένη Αλεπού. Για τις Αλεπούδες στεναχωριέστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάτε στο γραφείο 8 στο Κιλικυρό, του λέτε χαιρετίσματα τον άνθρωπο τον ελκυστήρα, του δίνετε ένα κατοστάρι, σε φακελάκι όμως. Και αυτός θα σας δώσει το χαρτί για τη σκοτωμένη Αλεπού. Μα συγχωρείτε, εσείς δουλεύετε εδώ. Κατά κάποιον τρόπο. Σκάλωσα με τον ελκυστήρα πριν δύο μήνες και από τότε είμαι εδώ κρεμασμένος. I am a boy. You are a girl. What is my name? My name is Peter. Μου έφερες ντομάτες? Δεν βρήκα πουθενά. Όλο το πρωί έψαχνα. Ούτε στα καταστήματα πολυτελείας δεν υπάρχουν. Ήταν σε δύο νέα τμήματα. Σε τμήμα κολυμπητικών και σε τμήμα πτηνών. Και το πρόβατο σε ποιο από αυτά ανήκει? Άκου να σου πω. Εδώ ο ρυθμός της δουλειάς είναι τόσο γρήγορος και δυναμικός που δεν μπορείς να ξέρεις τίποτα με ακρίβεια. Μπορεί να δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα. Ή εξίσου μπορεί να συγχωνεύτηκαν άλλα τρία. Πρέπει να κινηθείτε! Ακού, θα χάσω εγώ όλη τη μέρα μου μαζί σου και έτσι κόφω. Χωρίς τη βεβαίωση δεν γίνεται τίποτα. Αυτά, περιμένω. Εγώ περιμένω. Μα η δουλειά δεν περιμένει και δεν έχω μόνο εσένα πάνω από το κεφάλι μου. Πάρε την προβιά σου και πήγαινε για τη βεβαίωση. Και μένα τώρα. Ποιος θα μου δώσει βεβαίωση ότι κρεμάστηκε η προβατίνα μου στη βάρα? Ιβάν Κυρίλοφ Αντώνοφ. Ναι. Οδός Τσάρου Βόρειδος, αριθμός 73, επάγγελμα γλωσσολόγος. Ναι, εγώ είμαι. Πριν ένα μήνα κουρέψατε ένα πρόβατο. Παρακαλώ, μην προσπαθείτε να παραπλανήσετε τα όργανα του κράτους. Μα αυτός δεν έχει πρόβατο. Κι ούτε έχει ποτέ. Το ξέρουμε από ότι ήταν τόσο δάχει, ούτε σε αυτόν, ούτε στην οικογένειά του. Δεν παρατηρήσαμε ποτέ κάτι που να μοιάζει με πρόβατο. Σας παρακαλώ να τελειώνουμε. Μα δεν γίνεται λόγος για τα χρήματα. Είναι ζήτημα αρχής. Εσείς πιστεύετε στο χαρτί ή στον άνθρωπο? Στο χαρτί, κύριε. Στο χαρτί. Θέλετε αδεμετρίου. Μα θα είναι βαρυτά του. Ασήκοντα. Ασούρε, μπουρή μου. Φρόνημα. Και για ψευδομαρτυρία άλλα τρία. Σύνολο 6. Ψευδομαρτυρία, άνθρωπε. Πού τη βγαίνει την ψευδομαρτυρία? Να, εδώ μπροστά μου. Δύο ψευδομάρτυρε. Πρόσεχε και για να τον αγαλήσω, έτσι. Και εσύ πια τι θέλει. Οι άλλοι να πληρώνουν φόρο και εσύ όχι. Εγώ δεν λογιάζομαι για σένα. Τόσα χρόνια σπουδέ, τόσε μελέτε, τον δοκτορά μου. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει πια. Τα άρθρα στις εφημερίδες, οι διαλέξεις, τα στοιχεία που λένε πως εγώ, ο άνθρωπος, είμαι το κέντρο όλων. Εμένα δεν χρειάζονται. Αυτές είναι για την επιστήμη. Εγώ είμαι ο πρώτος άνθρωπος που βρίσκεται αναρτημένος εδώ τόσο καιρό. Οι ερεύνες αυτές θα εξυπηρετήσουν αυτούς που θα κρεμαστούν ύστερα από μένα. Αν επισκεύαζαν έγκαιρα τον ανελκυστήρα, δεν θα είχαν ανάγκη από όλες αυτές τις έρευνες. Μα τι σχέση έχω εγώ με το υπόβαθρο της κτηνοτροφίας? Εγώ ήρθα εδώ σχετικά με άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το κάθε πρόβατο έχει τη σπουδαιότητά του. Δεν μπορούμε με ελαφρότητα να διαγράψουμε από τα βιβλία απογραφών ένα ολάκερο πρόβατο? Τότε γιατί μας λένε να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αν κανένας δεν τους πιστεύει? Το παραφέρεσαι, ξεπερνάς κάθε όριο. Κάποια μέρα έπρεπε να το ξεπεράσω. Ήταν γραφτό αυτή η μέρα να είναι η σημερινή. Χαριτωμένος ο μικρός σας, πώς τον λένε? Ανεπίσημα τον λένε Τσβεντομίρ. Και επίσημα? Επίσημα δεν τον λένε καθόλου. Δεν έχει όνομα. Πώς δεν έχει όνομα, καλέ, αφού νάτος εδώ είναι. Αρνήθηκα να του δώσουν πιστοποιητικό με αυτό το όνομα. Δεν το μένετε. Ναι, ξέρετε, το σπίτι μας γκρεμίστηκε για να φαρδίνει ο δρόμος. Τότε μας έδωσαν ένα δωμάτιο σε άλλο μέρος, σε ένα ρημαγμένο σπίτι, που κι αυτό προτάθηκε για κατεδάφιση. Μα κι εγώ άνθρωπος είμαι και θέλω να ζήσω σαν τους ανθρώπους. Φίλε, λίγο
ακόμα. Μόνο ένα πάτωμα. Ένα! Όχι! Δεν έχω πια δυνάμεις. Τσακίστηκα. Θέλω να ζήσω σαν τους ανθρώπους. Σταμάτα πια με αυτά. Λέγε τι σημαίνει. Δεν πιστεύω να παντρεύτηκε. Όχι. Τότε. Θέλω να σ' απολύσουν. Γιατί. Γιατί δεν πας στην υπηρεσία. Πώς να πάω στην υπηρεσία. Είναι πολύ απλό. Έγινε ένα λάθος. Έτσι δεν είναι. Αυτό το καταλαβαίνω. Σήμερα όμως κανένας δεν παραδέχεται το λάθος του. Προτιμότερο είναι να κάνει κάποιος άλλα πέντε για να κρύψει το παλιό. Η άλλη λύση. Να αγοράσετε ένα πρόβατο. Να αγοράσω ένα πρόβατο. Ιβάν Αντόναφ. Καινούριος άνθρωπος. Βαράτε καμπάνες. Γελιές, Ευγένη. Εγώ είμαι ένας απόλυτα κανονικός άνθρωπος. Και ζω συνηθισμένα. Εγώ ξέρω. Εκεί εγώ στην ήσυχη σου λέω. Τι σου συμβαίνει. Θέλεις να μας δίνεις. Τότε γιατί τον ακολουθήσατε. Γιατί πίστεψα ότι αυτή τη φορά θα υποχωρήσει. Μην νομίζετε πως κι εγώ δεν αγωνίστηκα εναντίον της ψευτιάς. Όμως δεν άραξε τίποτα. Δεν κατάφερα τίποτα. Δεν έχει νόημα. Ωραία πράγματα. Ο πατέρας εδώ είναι μπλοκαρισμένος και εσύ μου παίρνεις διέρη. Μη σπουδαίο πατέρα είχα. Κι όμως δεν μπορούσα να τον εκτιμήσω. Μα τότε το πουλί θα έχει πετάξει! Κίτσο μου! Πατερούλη! Εσύ σου Ευγένη, εγώ είμαι ο Ιβάν. Είναι πολύ πιθανό να σας λένε Ιβάν Αντόνοφ. Δεν βλέπω κάτι παράξενο σε αυτό. Ούτε κι αυτή τη σύκλοφος φαμίλη την ανέχετε. Του διαταράσσει το κέντρο της ισορροπίας μου. Δεν ξέρω πώς θα το κουρέψουμε. Με τη μηχανή. Α! Δεν είναι σωστό να μην ακολουθούμε τις τεχνικές προόδους. Με τη σύκλοφος φαμίλη είναι διαφορετικά. Ύστερα από 6 μέρες το μαλλί πέφτει μόνο του. Ήρθε η ώρα. Είπα. Σήμερα είναι λίγο πικρούτσικο. Ενδιαφέρον. Στο γάλα όμως έχει καμιά επίδραση. Στο γάλα το επηρεάζει μόνο ο θόρυβος. Όταν έχει θόρυβο, γάλα δεν δίνει. Και γιατί τότε το βόσκεται εδώ. Δεν γίνεται πολύ θόρυβος. Πολύ θόρυβος για το σακάκι. Όχι, όχι, δεν το ενοχλεί. Πώς. Μα αυτό δεν είναι πρόβατο. Εσείς τι νομίζετε. Εγώ νομίζω πως είναι πρόβατο. Μα δεν είμαστε καλά. Πού είναι πρόβατο καλέ. Είδατε ξανά εσείς πρόβατο. Με μανίκια και κουμπιά. Αυτό είναι σακάκι. Δεν ξέρω τι να πω. Πρόβατο είναι. Σακάκι είναι. Θα αναγνωρίσουμε ότι είναι σακάκι. Ζητάμε συγγνώμη και τσιγκλιτώνουμε από αυτόν. Γιατί. Για να πάψει πια να κάνει επιδείξει το πάρκο γιατί μας εκθέτει. Δεν ξέρω αν θα ανταποκριθώ. Θα ανταποκριθείς, Ιβάν. Θα ανταποκριθείς. Και εμείς πάλι για χάρη σου θα φάμε ένα πρόβατο. Το πρόβατό σας είναι σακάκι. Επιτέλους ξανά γίνε σακάκι.